μαζί σας και σήμερα στο Ανάδειξέ το, για να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε με τα ενδιαφέροντα θέματα που θα σας παρουσιάσουμε συνέχεια. Πάμε να δούμε το βίντεο που ακολουθεί με τη σχετική θεματολογία. Είμαστε εδώ με τον κύριο Φώτη Καλαμαντή από τις εκδόσεις Κριτική, συγγραφέα, αλλά και διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, συγγραφέα των μυθιστορημάτων Game Over, εντελώς κουκουρούκου, Game Over 2, δεν υπάρχουν αθώοι και πρόσφατα το δυστυχώς απολύεσαι. Σωστά, ακριβώς. Τα λέω νομίζω. Να πούμε έτσι ένα πολύ μικρό απόσπασμα για τον κόσμο. Για κάθε γόπα στο τασάκι, κάθε τσίχλα κολλημένη στις πλάκες του δρόμου, κάθε άδειο ποτήρι στο μπαρ, κάθε πεταμένο κάτω εισιτήριο του μετρό, υπάρχει μια ιστορία που περιμένει κάποιον να τη διηγηθεί. Κάποιον που μπορεί για λίγο, έστω παρενθετικά, να δει το δέντρο, όχι το δάσος. Άλλωστε, για το δάσος βαρεθήκαμε να ακούμε. 9 διηγήματα λοιπόν είναι που μοιάζουν με ταινίες μικρού μήκους ύφος νουάρ. Δεν υπάρχουν εδώ στοιχεία ρομαντικής διήγησης, ξέγνιας των εφηβικών αναμνήσεων, υπάρχουν καθημερινοί αλλά και τόσο ξεχωριστοί χαρακτήρες του σήμερα. Άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, περιχαρακωμένοι, αόρατοι. Άνθρωποι που ζουν εκρηκτικές ζωές, σε ακραίες συνθήκες crash test, φροντίζοντας να μην τους βλέπουμε. Είδαμε και στο YouTube κάποια συνέντευξη που δώσατε εσείς ο ίδιος στον εαυτό σας. Ναι. Αρκετά ιδιότυπο, μπορώ να πω αυτό. Αυτό ήταν ένα αστείο. Ένα παιχνίδι. Ο τίτλος που αυτός πώς προέκυψε, δηλαδή θέλει να προειδοποιήσει κάτι ότι έχει σχέση με την κρίση. Κοιτάξτε, ο τίτλος εννοείται ότι παραπέμπει κατευθείαν σε αυτό που βιώνουμε γύρω μας, αλλά εν πάση περιπτώσει η ιστορία που υπάρχει πίσω από αυτόν τον τίτλο είναι πολύ διαφορετική από μια ιστορία του τύπου «Περάστε από το λογιστήριο». Αλλά αυτό είναι το έβριμα της ιστορίας και δεν θα ήθελα να το πω. Ωστόσο, αν εννοείται ότι περιβάλλει σαν ομπρέλα όλο το περιεχόμενο του βιβλίου, σκέφτηκα τότε, όταν εκδόθηκε το βιβλίο, ότι θα μπορούσε να ιντριγκάρει λίγο και να παραπέμψει στη σημερινή πραγματικότητα. Έχει να κάνει δηλαδή κάπου και με τον, πέρα από τις συγκεκριμένες αυτές ιστορίες, έχει να κάνει με μια πραγματικότητα ενός ανθρώπου που πραγματικά θα απολυθεί, θα βρεθεί σε ένα νεκρό σημείο, ας πούμε, χωρίς δουλειά. Όχι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Αυτό θα το διαβάσει κανένα στην εφημερίδα ή θα το ζήσει στο περιβάλλον του. Δεν είναι ανάγκη να το περιγράψει Καλαμαντής για να το διαβάσει. Ποια θα θεωρούσατε ως τα διδακτικά στοιχεία του βιβλίου σας? Κοιτάξτε, εγώ το διδακτισμό τον συχαίνομαι σε κάθε μορφή του, εκτός από την παγιωμένη, η έδρα και το ακροατήριο. Δεν έχω διάθεση να διδάξω κάτι. Μάλλον ρεπορτάζ είναι αυτό το βιβλίο, που ξεκινάει από μια πραγματική αρχή, περιβάλλεται με ένα μανδύα μυθοπλασίας και σερβίρεται στον αναγνώστη, ελπίζοντας ότι στο τέλος θα συγκρατήσει αυτή τη βασική αρχή που βρίσκεται κάτω από την ιστορία. Αυτό είναι όλο. Το βιβλίο αυτό χαρακτηρίζεται από σκληρό ρεαλισμό χαρακτήραν. Γιατί έχει προκύψει έτσι κάτι τέτοιο? Είναι λίγο σκληρό και κοινικό από όσο έτσι το είδα. Ναι, ναι, το εισπράττω αυτό. Μου λένε είναι σκληρή γραφή, είναι παραστατική γραφή. Κανονικά θέλουν να μου πούνε ότι βρίζεις πολύ. Μερικές φορές το ύφος δεν αντέχεται. Κοιτάξτε, εγώ έχω την αίσθηση ότι βιώνουμε ένα πόλεμο σε ένα ορεινό χειρουργείο. Ο γιατρός είναι χάλια, η μπλούζα είναι μες στα αίματα. Κρατάει ένα βαρύ μπαλτά στο χέρι και βρίζει και φτύνει. Στις συνθήκες που ζούμε, ο γιατρός που θα χειρουργήσει, πώς θα είναι δηλαδή? Με σινιά φόρμα και ντιζαϊνά το μαχαιράκι? Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο βλάσφημος και θυμωμένος γιατρός είναι ό,τι καταλληλότερο για την εποχή μας. Γι' αυτό λοιπόν το ύφος. Άλλη εικόνα που θα μπορούσατε να μας δώσετε όπως αυτή του γιατρού? Μ' αρέσουν αυτές οι εικόνες, για να τις δούμε λίγο. Ναι, εικόνες. Κάτι άλλο παρμένο μέσα από τη γραφή του βιβλίου εννοώ. Παρμένο, αυτή δεν είναι εικόνα από το βιβλίο. Είναι μια μεταφορά, ας πούμε, μια παραβολή. Να δούμε πώς βιώνει την πραγματικότητα. Έχω την αίσθηση, όταν γράφω μια ιστορία, ότι γράφω για τον διπλανό άνθρωπο που μπορεί να κρέμεται από την ίδια χειρολαβή με εμάς μέσα στο μετρό και να είναι ένας δολοφόνος. Να έχει την πιο όμορφη κοπέλα του κόσμου. Πού να το ξέρει κανείς αυτό? Εγώ πρέπει να το καταλάβω και να το γράψω. Κάπως έτσι. Αυτός ο σκληρός ρεαλισμός χαρακτήρων προέρχεται από προσωπικά βιώματα ή επειδή απλά παρατηρείται γεγονότα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι μάλλον το δεύτερο γίνεται. Ναι, παρατηρώ γεγονότα, αλλά παρατηρώ πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, ό,τι γράφω
έχει συμβεί σε μένα ή σε κάποιον άλλο, ή πρόκειται οπωσδήποτε να συμβεί. Το εγγυώμαι. Από εκεί και πέρα πρέπει να το ντύσω με αυτό τον μυθοπλαστικό μανδύα που σας έλεγα, να φτιάξω λοιπόν μια ιστορία πάνω σε αυτό. Ναι, η παρατήρηση, το ρεπορτάζ είναι βασικό στοιχείο των βιβλίων που γράφω. Ας πούμε ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω διαβάσει τίποτα από όσα έχετε γράψει ως τώρα και δεν είχα πάρει καν αυτή τη συνέντευξη. Γιατί να θελήσω να διαβάσω το βιβλίο αυτό, τι θα μου προσέφερε? Είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο. Έρχεται λιγότερο από ένα ευρώ η ιστορία. Πολύ σημαντικό, σε εξαιρετικό χαρτί. Εξώφυλλο από τον καταπληκτικό καλλιτέχνη τον Αλέκο Παπαδάτο. Θέλετε κι άλλα? Ναι. Πιστεύω πάρα πολύ στο περιεχόμενο. Έχω ανάγκη να εκφραστώ και με όσους περισσότερους ανθρώπους λοιπόν μιλάω γι' αυτό ή νιώθω ότι το διαβάζουν και με καταλαβαίνουν. Αυτό μου δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Γι' αυτό. Ο κινησμός του βιβλίου προέρχεται από τον κινησμό που κάνετε εσείς ο ίδιος και στον εαυτό σας, δηλαδή από τη δική σας την παρουσία, έχετε κάποια βιωματικά στοιχεία? Ο κινησμός είναι η ασπίδα της ευαισθησίας μου. Ναι. Δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό. Μάλλον δεν έχω τι να πω αν αυτό δεν είναι κατανοητό. Δηλαδή, υιοθετώ αυτή την. Που δεν είναι μόνο κοινική, είναι και χιουμοριστική. Ναι, ένα αντίπολο. Αντίληψη απέναντι στα πράγματα. Αυτό με βοηθάει να αντέχω. Έχετε ασχοληθεί τελευταία με τις νέες τεχνολογίες. Αυτό σαν επάγγελμα σας έχει επηρεάσει, αποτυπώνεται και στα βιβλία σας καθόλου? Όχι ιδιαίτερα οι τεχνολογίες, όσο το εταιρικό περιβάλλον, το corporate environment, ας πούμε, το οποίο αποτελεί ένα ξεχωριστό κόσμο. Μου αρέσει να είμαι εκεί, γιατί είναι ένας κόσμος δομημένος, σχετικά προβλέψιμος. Και αυτό, ναι, με έχει επηρεάσει και αποτυπώνεται στα βιβλία μου. Οι νέες τεχνολογίες, αυτές καθ' αυτές, αποτελούν μέρος του περιβάλλοντος και της ζωής. Δεν υπάρχει κάτι πρωτότυπο στις νέες τεχνολογίες, δηλαδή, για να ασχοληθώ με αυτό. Κάποια νέα σχέδια που θα έχετε να γράψετε κάποιο άλλο βιβλίο με άλλο περιεχόμενο? Θα γράψω πάρα πολλά βιβλία. Θα γράφω βιβλία συνέχεια, ναι. Θεού θέλοντος και χρόνο επιτρέποντος, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ απαιτητική στις μέρες μας. Και γι' αυτό και το τελευταίο μου βιβλίο είναι διηγήματα. Βλέπετε, η ζωή δεν είναι όπως ήταν κάποτε, μια συνεχής ιστορία, ένα μακαρόνι, ας πούμε. Ένα μυθιστόρημα με αρχή, μέση και τέλος. Τώρα είναι μια σειρά από επεισόδια, συνήθως αυτοτελή. Και αυτό αποτυπώνεται και στα διηγήματα. Κάτι τελευταίο που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας? Κάτι τελευταίο. Είμαι ενθουσιασμένος με τον εκδοτικό μου οίκο και θέλω να το πω αυτό, γιατί μου δίνει πάρα πολλές ελευθερίες και σε όλες μου τις δραστηριότητες, τις οικογενειακές, τις επαγγελματικές, τις συγγραφικές. Μου αρέσει πάρα πολύ να έχω ελευθερία στις κινήσεις μου. Κάτι που το σέβομαι βέβαια και δεν το καταχρώμαι. Ήθελα λοιπόν να κάνω αυτό, την τελευταία παρατήρηση για τις εκδόσεις Κριτική. Βέβαια, είναι πάρα πολύ καλές, γιατί και εγώ είδα ότι έχουν και πολλά επιστημονικά βιβλία. Έχουν μια μεγάλη πλειάδα από όλα τα είδη. Και διαπίστωσα και εγώ ότι είναι πραγματικά πολύ πρωτοπόροι σε διάφορα θέματα και έχουν ευρύτητα έτσι πνεύματος. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε όλους, βέβαια. Και θα συμφωνήσω και εγώ με εσάς. Είναι γεγονός. Να ευχηθώ λοιπόν καλή τύχη σε όλα τα καινούργια σχέδια και στο επάγγελμα με τις νέες τεχνολογίες. Και μακάρι και τα επόμενα βιβλία που θα γράψετε να έχουν έτσι καινούργια πράγματα να μας δώσουν. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ. Διαβάζοντας το βιβλίο «Η ψυχιατρική αλλιώς» του αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κ. Παύλου Σακά, νιώθουμε μοιημένοι ως ένα βαθμό στην επιστήμη της ψυχιατρικής. Μιλώντας σήμερα μαζί του, θέλουμε να το ρωτήσουμε πώς καταφέρνει να κάνει ένα θέμα που μάλλον φαντάζει απρόσιτο, απλό και κατανοητό στον αναγνώστη. Έχετε γράψει ένα πραγματικά πρωτότυπο βιβλίο με το οποίο εισάγεται τον αναγνώστη στην κατανόηση των ψυχικών παθήσεων. Μέσα από αληθινά παραδείγματα, βέβαια, από την κλινική σας εμπειρία. Ακόμα πιο χρήσιμη είναι η επεξήγηση με απλά λόγια της βλάβης που κρύβεται πίσω από αυτές τις περιπτώσεις. Τι επιδιώκετε να προσφέρετε στον αναγνώστη? Κοιτάξτε, εκείνο που έχω καταλάβει από την πείρα μου είναι ότι οι άνθρωποι συνήθως προσπαθώντας να βρούνε τι είναι αυτό που έχουν αυτοί οι συγγενείς του, μάλλον μπλέκονται αναζητώντας πληροφορίες σε διάφορα βιβλία, σε διάφορα sites, σε οτιδήποτε, μάλλον μπλέκονται και μου έρχεται εδώ πέρα με ό,τι θέλετε απόψεις, οι οποίες το 90%
είναι, δεν τους λένε τίποτα. Γιατί? Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικοί, ούτως ώστε παίρνοντας μια πληροφορία να μπορούν να την αφομοιώσουν, να την κρίνουν, να πετάξουν όσα στοιχεία δεν ισχύουν ή όσα στοιχεία δεν ισχύουν για την περίπτωσή τους. Και έτσι προσπάθησα να κάνω αυτό που κάνω και με τους ασθενείς μου ή με τους συγγενείς τους, να τους κάνω πιο απλό το τι έχουν και πώς μπορούν αυτό που έχουν να το θεραπεύσουν, να το αντιμετωπίσουν, να το πολεμήσουν ή να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση που βρίσκονται. Με απλά λόγια, γιατί απευθύνομαι ακριβώς σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ειδικές γνώσεις. Και αυτό προσπάθησα να κάνω με αυτό το βιβλίο, να προσεγγίσω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ειδικές γνώσεις. Έχει ενδιαφέρον το σημείο που περιγράφεται με όρους ηλεκτρονικών υπολογιστών την κύρια ψυχοπαθολογία που εμφανίζεται στη σχιζοφρένεια. Θέλατε να κάνετε πιο κατανοητή την ανάλυσή σας ή πιο ελκυστική στον αναγνώστη με αυτόν τον τρόπο? Αυτή όλη η σχηματοποίηση του τι είναι σχιζοφρένεια έχει ξεκινήσει από τα μαθήματά μου στους φοιτητές της ιατρικής που κάνω μαθήματα στο έκτο έτος, οι οποίοι και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία ιδέα ως τότε από ψυχιατρική. Άρα πρέπει και σε αυτούς να του πω με απλά λόγια τι είναι. Και βρήκα αυτόν τον τρόπο που τους λέω παραστατικά με παραδείγματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που όλοι οι νέοι σήμερα είναι εξοικειωμένοι πολύ περισσότερο, ακριβώς το βραχυκύκλωμα στο οποίο βρίσκεται η βλάβη στον εγκέφαλο και έτσι αυτός είναι άρρωστος εγκέφαλος και πρέπει οπωσδήποτε να το φτιάξουμε, ενώ κάποιος άλλος δεν είναι. Και έτσι δεν ισχύει αυτό που οι περισσότεροι λένε ότι φταίει, ξέρω εγώ, ή άστον να λειτουργεί έτσι με τη βλάβη του τη στιγμή που δεν κάνει κακό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι μια βλάβη που πρέπει, που οφείλουμε να τη φτιάξουμε για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ζήσει τη ζωή του καλύτερα. Αυτό και το καταλαβαίνουν. Και έτσι κυρίως οι φοιτητές, οι οποίοι στην ηλικία αυτή είναι και οι πιο δύσκολοι να τους πείσεις, όπως ήμουν και εγώ στην ηλικία τους, είχα διάφορα πράγματα από πολιτική μέχρι οτιδήποτε στο μυαλό μου και προσπαθούσα με αυτά να εξηγήσω το οτιδήποτε γινόταν γύρω μου. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο πραγματικά το καταλαβαίνουν και η ανταπόκριση τους ήταν πάρα πολύ θετική. Και έτσι αυτό το έβαλα στο βιβλίο και η ανταπόκριση πραγματικά των συγγενών και των ίδιων ακόμα των ασθενών, όταν δουν ότι είναι κάτι που είναι μια βλάβη σωματική, μια βιολογικό πρόβλημα, δεν αρνούνται τόσο κάθετα να πάρουν φάρμακα. Δηλαδή δεν αισθάνονται αυτό που αισθανόταν παλιά, ότι είναι ένα φάρμακο που θα με καταστήλει, θα καταστήλει, ας πούμε, την διάθεσή μου να επαναστατήσω. Όχι, είναι μια βλάβη που εμείς την αποκαθιστούμε και σε κάνουμε ελεύθερο να επιλέξεις από εκεί και πέρα ό,τι θέλεις. Διαβάζοντας το βιβλίο σας, έχουμε την αίσθηση ότι μπαίνουμε στο μυαλό σας, ότι αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο σκέψης σας. Ήταν πρόθεσή σας να το επιτύχετε αυτό ή προέκυψε από τον τρόπο γραφής του βιβλίου? Ναι, μία πρόθεση μου ήταν ακριβώς αυτή, να δείξω στον κόσμο πώς σκέφτεται και αυτός που είναι από την άλλη πλευρά του γραφείου. Πώς σκέφτεται και ο ψυχίατρος. Όταν μου λέει το πρόβλημά του, μου λέει, μου εκδραματίζει την κατάστασή του, πώς και εγώ μέσα στο μυαλό μου το αποκωδικοποιώ, το απομυθοποιώ, το κάνω μια αφαιρετική λειτουργία, πετάω αυτά τα άχρηστα για την πληροφορία που όμως ο άλλος τα βάζει, ίσως άθελά του, για να μου θολώσει τα νερά ή οτιδήποτε, διότι έτσι είναι η επικοινωνία. Εκτός από αυτό το μήνυμα που θέλουμε, βάζουμε και άλλα πράγματα γύρω-γύρω για να περάσουμε κάποια άλλα μηνύματα. Λοιπόν, έχω μάθει τόσα χρόνια να το αποκωδικοποιώ και ήθελα αυτό το πράγμα να το δώσω, να το καταλάβει και ο αναγνώστης. Πώς ο γιατρός ή εγώ, γιατί όλοι δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο,
αποκωδικοποιώ και πώς αισθάνομαι και όταν μου λέει α, εγώ καταλαβαίνω β. Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου σας παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ίσως γιατί ο τρόπος γραφής τους τα καθιστά ευχάριστα και κατανοητά, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά σε βιβλία αυτού του είδους. Όμως, στο τέλος του βιβλίου, τα δύο κεφάλαια, το νόημα της ζωής μου και τα ηθικά διλήμματα του ψυχιάτρου, προκύπτουν απρόσμενα σαν μια προσπάθεια να δώσετε κι εσείς κάποιο κομμάτι από τη δική σας ψυχή, αφού καταθέσατε και αναλύσατε προηγμένως σημαντικά κομμάτια της ψυχής των άλλων. Έτσι συμβαίνει. Έτσι είναι ακριβώς, διότι η ψυχιατρική πρέπει να δώσεις και εσύ λίγο από την ψυχή σου, δηλαδή να εμπλακείς και εσύ σε αυτή τη διαδικασία και να καταλάβεις τι σκέφτεται. Και όταν σου λέει ο άλλος ότι δεν έχει νόημα η ζωή μου, να μπεις στη θέση του και να προσπαθήσεις να τον πείσεις με τα δικά του επιχειρήματα ή από τη δική του θέση, γιατί εξακολουθεί να έχει νόημα η ζωή του, παρότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα τελευταίο στάδιο μιας βαριάς αρρώστιας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι που πάρα πολλές φορές με προβληματίζει και βέβαια και εμένα με επηρεάζει. Δεν μπορεί να καθίσει κάποιος παρατηρητής απ' έξω και να μην επηρεάζεται από αυτά τα πράγματα και από αυτές τις καταστάσεις που βιώνει, διότι αλλιώς δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, δεν είσαι καλός γιατρός. Αν είσαι από απόσταση και λες να πάρει αυτό και εκείνο και τίποτα άλλο, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Πρέπει πραγματικά να μπεις μέσα στο μυαλό του και να προσπαθήσεις να τον πείσεις για ορισμένα πράγματα. Ένα αυτό, και δεύτερον, το δεύτερο κομμάτι που λέω, τα ηθικά διλήμματα, ακριβώς δείχνω στον κόσμο τα διλήμματα που έχει και ο ίδιος ο ψυχίατρος. Πολλές φορές σε δύσκολες καταστάσεις, σε δύσκολες περιπτώσεις και λέει να το κάνω αυτό, να μην το κάνω, να του δώσω αυτό, να μην του δώσω, ποιο είναι το καλύτερο, το συμφέρον του ασθενή. Γιατί στο τέλος, εκείνο που θέλει κάποιος είναι, ο γιατρός δηλαδή, να βοηθήσει τον ασθενή. Άσχετα από τι του λένε ή τι προσπαθούν να κάνουν οι συγγενείς του περιβάλλον ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και εκεί πέρα προκύπτουν πολλές φορές ηθικά διλήμματα, τι να κάνω. Και αυτό ακριβώς, κάποια από αυτά, τα αναλύω και τη θέση μου και το πώς πήγαν ή πώς δεν πήγαν, τι πήγε να γίνει, τι δεν πήγε να γίνει. Ναι, και έχει και λίγο μυθιστορηματικό ίσως χαρακτήρα, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Αυτό είναι η ζωή μας, ένα μυθιστόρημα, και κάπως έτσι την περιγράφω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας και θα χαρούμε να σας έχουμε πάλι μαζί μας σε κάποια επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ και εγώ για την επιλογή σας να με έχετε στην εκπομπή.